Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 9 Πέμπτη του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. να ξεκινήσουμε από τι χώρε μα και θα πάμε στον Καναδά, που η Τράπεζα του Καναδά ξεκινάει μια δημόσια διαβούλευση για τα CBDC. Αυτή η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στι 19 Ιουνίου του 2023 και αυτό που θα γίνει ουσιαστικά είναι ότι θα βγαίνει πάρα πολλού κόσμο και θα λέει τη γνώμη του για τα CBDC και ίσω σε αυτή τη διαβούλευση αποφασιστεί αν ο Καναδά έχει το δικό του CBDC ή όχι. Εμεί θα πάμε στα ανταλλακτήρια και θα πάμε στο Bitrex που δυστυχώ μπαίνει στο κεφάλαιο 11, δηλαδή κήρυξε πτώχευση. Λίγε εβδομάδε αφού η SEC το είχε κατηγορήσει ότι έχει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα έσοδα. Και το ανταλλακτήριο μα λέει ότι έχει πάνω από 100.000 πιστωτέ και χρωστάει από 500 εκατομμύρια δολάρια έω 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εμεί θα συνεχίσουμε και στην όμικρο KX η οποία βγαίνει παγκόσμια και από ό,τι μα λέει του επόμενου μήνε θα ανοίξει ένα νέο γραφείο στην Τουρκία. Και εγώ θα συνεχίσω χωρί περαιτέρω δηλώσει για τη συγκεκριμένη κίνηση του Omicron KX και θα πάμε στην Binance, η οποία Binance κλείνει για δεύτερη φορά τα withdraw στο Bitcoin στο ανταλλακτήριό τη και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον τα έχει ήδη ανοίξει. Και όλα αυτά τα έκανε μέσα σε λιγότερο από 12 ώρε. Ο κύριο λόγο για άλλη μία φορά είναι η δημοτικότητα του Bitcoin και τα gas fees του που έχουν εκτοξευτεί. Καθώ σύμφωνα με νέα δεδομένα που έχουμε, φαίνεται ότι τα BRC20 token και τα NFT που έχει φτιάξει το Ordinal έχουν αξία κοντά κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κεφαλαιοποίησή του. Και από νέα διαγράμματα που έχουν βγει, φαίνεται αυτό που είχα πει στα προηγούμενα επεισόδια: Ότι τα gas fees για το bitcoin είναι στο all time high εδώ και δύο χρόνια. Όπω βλέπετε από αυτή την λεπτή γραμμούλα στην άκρη του διαγράμματο, φαίνεται ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα με την εποχή που το bitcoin είχε κάνει τα μεγάλα του ράλι το 2021. Οπότε, από άποψη gas έχουμε ένα bull run αυτή τη στιγμή στο bitcoin και να πω σε το σημείο μια επιπλέον λεπτομέρεια ότι αν σας ενδιαφέρει το ordinal ως πρωτόκολλο να ξέρετε ότι πλέον έχει και το δικό του νόμισμα ονομάτι Orbi και μπορείτε να το βρείτε ήδη σε κάποια γνωστά ανταλλακτήρια όπως το Gate.io έχει ξεκινήσει να διαπραγματεύεται από χτέ και ήδη βρίσκεται σε μια ωραία έκπτωση. Παρ' όλα αυτά όπως είπα έχει ξεκινήσει να διαπραγματεύεται από χτέ, οπότε κρατηθείτε λίγα και πριν πάτε το αγοράστε να δείτε πώς εξελιχθεί η τιμή του. Και τώρα θέλω να τονίσω και κάτι περαιτέρω για την Binance. Όπω είπαμε, η Binance κλείνει και ανοίγει τα withdraw στα ανταλλακτήριό τη επειδή έχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση το Bitcoin και τα NFT πάνω στο Bitcoin. Παρ' όλα αυτά, εγώ βρήκα και κάτι άλλο. Λοιπόν, βρήκα ότι η Binance ανακατεύει δισεκατομμύρια Bitcoin τι τελευταίε ώρε. Αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά είναι ότι η Binance έχει μετακινήσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin που αυτά αντιπροσωπεύουν το 30% του καθαρού αποθεματικού σε Bitcoin που έχει το ανταλλακτήριο. Από ό,τι ξέρω, τα μετακίνησα μεταξύ και κρύων πορτοφόλιων. Παρ' όλα αυτά, αυτέ οι μετακινήσει έγιναν λίγο μετά αφού η Binance έκλεισε τι αναλήψει από τον ταλακτήριό τη. Οπότε, εγώ σκέφτομαι ότι ίσω η Binance ήθελε να μετακινήσει κάποια Bitcoin τη και σου λέει ότι αν πάω το κάνω κανονικά, με τόσο μεγάλη ζήτηση που έχει το Bitcoin αυτή τη στιγμή, το transaction θα πραγματοποιηθεί του χρόνου. Οπότε, θα κλείσω τι αναλήψει ώστε να χαμηλώσω τα transaction επειδή θα είναι κλειστά, δεν μπορεί να το κάνει κανένα ώστε να μετακινήσω εγώ πιο γρήγορα τα δικά μου χρήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που λέω εγώ. Δεν είναι κάτι που ισχύει, μπορεί όντω η Binance να έκλεισε τα withdraw επειδή υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, τι θα κάνει η Binance για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όπω καταλαβαίνετε, κάθε φορά το Bitcoin έχει υψηλά gas και υψηλή ζήτηση, δεν μπορεί το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο του κόσμου να κλείνει τα withdraw με το έτσι θέλω. Πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και αυτό που έχει κάνει η Binance ή αυτό που θα κάνει στο μέλλον, είναι να ενεργοποιήσει το Bitcoin Latin Network μέσα στο ανταλλακτήριό τη, ώστε να μπορεί τι μέρε που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση το Bitcoin να έχει και κάτι άλλο να τη βοηθά και να μην χρειάζεται να κλείνει τα βουδρό, όπω τουλάχιστον λέει. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το bitcoin που έχει υψηλά gas fees, υψηλά gas fees έχει όπω ξέρετε και το ethereum. Καθώ σε αυτό το πρώτο transaction που πραγματοποιήθηκε πριν από 19 ώρε περίπου, ένα χρήστη πλήρωσε 64,01 ethereum, που αυτά αξίζουν πάνω από 119.000 δολάρια. Όλα αυτά για ένα transaction. Και ο κύριο λόγο είναι τα meme coin τα οποία έχουν εκτοξευτεί πάνω στο ethereum. Και μιλώντα για meme coin, θα δούμε και το Pepe, το οποίο όπω ξέρετε η τιμή του ένα τυπικό meme coin δείχνει την πραγματική της αξία. Και εμείς θα πάμε και σε ένα τελευταίο νέο που θέλω να σας δείξω και αφορά την Ripple. Λοιπόν, όπως ξέρετε η Ripple είναι σε δίκη με τη SEC και αυτές οι δίκες κοστίζουν πάρα πολύ σε οποιοδήποτε νόμισμα ή γενικότερα σε οποιονδήποτε παταβάλει βάλει με τη SEC. Καθώς σύμφωνα με τον CEO της Ripple, η Ripple θα πρέπει να πληρώσει έως και 200 εκατομμύρια δολάρια για όλη αυτή τη δίκη που κάνει με τη SEC. Και όπως έχω πει στα προηγούμενα επεισόδια στα κρυπτονέα, αυτή είναι μια τυπική στρατηγική που κάνει η SEC όταν δεν μπορεί να νικήσει εύκολα μία δίκη, απλά προσπαθεί να εξαντλήσει οικονομικά τον αντίπαλο ώστε να τον αναγκάσει να παραιτηθεί. Και εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι λίγο πτωτική σήμερα με το bitcoin να βρίσκεται στι 27.000 δολάρια. Και ο κύριο λόγο για αυτή την πτώση θεωρώ ότι είναι τα οικονομικά δεδομένα που περιμένουμε. Λοιπόν, αύριο βγαίνει ο CPI τη Αμερική, την Πέμπτη βγαίνει ο PPI τη Αμερική και ταυτόχρονα βγαίνουν και οι θέσει εργασία τη Αμερική. Και αυτά είναι τρία πολύ σημαντικά δεδομένα τα οποία θα κρίνουν αν θα βάσει τα επιτόκια ο κύριο Πάουλ στην Αμερική ή όχι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετικά αυτά τα νούμερα. Οπότε προσδεθείτε για άνοδο ή πτώση ανάλογα με αυτά τα δεδομένα για την Αμερική. Αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 9 Πέμπτη του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από τελεπαιδική συμβουλή. Μόνο παιδική γνώμη. Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά και άλλη σα μέρα.